era department stores. Είμαι η Ζώη Αυγουστή και σας καλωσορίζω στο Moms for Life. Μαζί κάθε εβδομάδα μοιραζόμαστε συναισθήματα, εμπειρίες, ιδέες. Βρίσκουμε τις απαντήσεις στις απορίες σας. Μαζί γνωρίζουμε πρόσωπα και ιστορίες. Μαθαίνουμε να αγαπάμε περισσότερο τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τον εαυτό μας. Σήμερα συνάντησα την Κρίστη Αγαπίου και ανάμεσα στα άλλα συζητήσαμε για το πόσο άλλαξε η ζωή της με τον ερχομό της κόρης της, πώς μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να τρώνε υγιεινά και πώς να επανέλθει το σώμα μας μετά την εγκυμοσύνη. Επίσης, η Βίκη Χρήστου, Διευθύντρια Νηπιαγωγείου, μας μιλάει για τη σχέση νηπιαγωγού παιδιού και η παιδίατρος Έλλη Σιαμά μας εξηγεί τι να προσέξουμε στην επιλογή παιδιάτρου. Σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε μαζί με μια νέα μανούλα αλλά και κλινική διατροφολόγο, άρα θα πάρουμε και συμβουλές για τα παιδάκια μας, την Κρίστη Αγαπίου. Κρίστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ, μου έκαλεσατε να έρθω. Νομίζω ότι έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να συζητήσουμε μαζί σου, γιατί όπως είπα στην έναρξη, είναι και η δουλειά σου τέτοια, γιατί πολλές μανούλες βασανίζονται, το παιδί μου δεν τρώει, τι να κάνω. Αρκετά. αλλά έχεις μπει και εσύ σε αυτό το νέο ρόλο σχετικά πρόσφατα. Η μικρή είναι 16 μηνών τώρα. Βλέπεις διαφορές στην Κρίστη πριν και μετά τη μητρότητα? Νομίζω στην αρχή υπήρχαν έτσι αρκετές διαφορές, γιατί σίγουρα η ζωή σου αλλάζει εντελώς. Δηλαδή αυτοί που λένε ότι δεν αλλάζει είναι ψέματα που λένε. Μέχρι να μπεις στη ρουτίνα σου, στην καινούργια σου ζωή και με τον σύντροφο σου. Mm-hmm. Στην αρχή νομίζω ήθελα να τα κάνω όλα μόνη μου, δεν ήθελα κανένας να προσεχεί το μωρό. Ήθελα να πηγαίνω και δουλειά, να είμαι εγώ που καθαρίζω το σπίτι, εγώ να προσέχω το μωρό, αλλά μετά σε κάποια φάση κατάλαβα ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Πρέπει να δεχτώ και λίγη βοήθεια από άλλους, την οποία είχα και έχω αρκετή. Όσον για το χαρακτήρα μου, θεωρώ ότι μετά τη γέννα καταλαβαίνουμε, ειδικά εμείς οι γυναίκες, πόση δύναμη έχουμε και πόσο μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Αναλαμβάνουμε διάφορους ρόλους. Νομίζω ένα πράγμα που έμαθα μετά το μωρό είναι να είμαι πολύ πιο οργανωμένη. Ναι. Λένε ότι χωρίς οργάνωση δεν γίνεται. Ναι, δεν έχεις το χρόνο που έχεις πριν, άρα μπορώ να πω ότι είμαι πολύ πιο οργανωμένη από ό,τι ήμουν πριν. Νομίζω στο χαρακτήρα μου επανήλθα. Νομίζω είμαι όπως ήμουν πριν, αλλά μπορεί σε κάποια θέματα, ιδίως που αφορούν την ελίσια το μωρό, μπορεί να είμαι έτσι λίγο πιο. Πώς να πω τη λέξη, είναι ιδιορυθμία, αγχωμένη. Μίλησες για τους διάφορους ρόλους που έχουμε σαν γυναίκες και προστίθεται ένας πολύ σημαντικός μετά τον ερχόμενο ενός μωρού, αυτός της μαμάς. Σε αγχώνουν όλοι αυτοί οι ρόλοι? Σίγουρα αγχώνουν νομίζω όλες τις γυναίκες, γιατί ιδίως αν κάποια γυναίκα, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, ήθελα να ήμουν πρώτη σε όλα τα πράγματα που έκανα. Άρα αν είσαι λίγο τελειομανής και θέλεις όλα να είναι τέλεια, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο, κάτι θα μένει πίσω. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι και supermom. Προσπαθώ να είμαι, νομίζω ότι τα καταφέρνω καλά, δεν ξέρω. Θα μας πει ο άντρας μου που με βλέπει καθημερινά. Αλλά είναι δύσκολο στην αρχή. Θυμάμαι μετά που είχα γεννήσει, λέω, τι φαγητό θα φάμε εμείς το βράδυ, η Ελίσια έκανε μπάνιο. Προσπαθεί να τα σκεφτείς όλα. Σε κάποια φάση τα έγραφα όλα θυμάμαι στον τάγαρι μου, για να θυμάμαι στην αρχή. Μετά όμως όλα έρχονται από μόνα τους. Mm-hmm. Τώρα είμαστε σε πρόγραμμα, όλα είναι μια χαρά. Αναλαμβάνω τους διαφορετικούς τους ρόλους. Κάτι μπορεί να μένει πίσω μια μέρα, αλλά δεν πειράζει. Χαλαρά. Είπα ότι θα είμαι πολύ πιο χαλαρή από ό,τι νομίζω ότι θα ήμουν. Ποιες αλλαγές έφερε στην καθημερινότητά σου ο ερχόμος της Ελίσιας? Για παράδειγμα, εγώ νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα να γίνω μαμά, αυτό το ξαφνικά, ξέρεις, έρχεται ένα τηλέφωνο, πάμε για καφέ και όπως είμαστε, πιάνουμε τα πράγματά μας και πάμε. Νομίζω ότι αυτό θα μου, σε εισαγωγικά, να μου στοιχήσει, αυτό με προβληματίζει, ότι δεν μπορείς να κινηθείς όσο εύκολα γίνησουν πριν. Εξαρτάται ίσως και από τις παρέες σου, δηλαδή αν και οι φίλες σου έχουν παιδιά, δηλαδή μπορεί να είναι πιο εύκολο, αλλά θυμάμαι εγώ στην αρχή αυτό είναι, δεν μπορείς να είσαι πολύ spontaneous, δηλαδή δεν μπορείς απλά να πεις πάω για καφέ, σε 5 λεπτά να είμαστε έτοιμοι, γιατί σε 5 λεπτά δεν θα είμαστε έτοιμοι. Θυμάμαι όποτε μας πήρανε τηλέφωνο και μας είπανε πάμε να βρεθούμε σε μισή ώρα,
νομίζω κάναμε, ας πούμε, μια ώρα να φύγουμε ναι. από σπίτι. Άρα αυτά τα πράγματα της τελευταίας στιγμής δεν είναι και τόσο εύκολα. Αν και κάποτε τα κάνουμε εμείς, γιατί ήμασταν έτσι πριν τον ερχομό της Ελίσσας. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να ξυπνούσαμε και να λέγαμε, να ήταν, ας πούμε, 9 η ώρα και να λέγαμε πάμε Πάφο, ας πούμε, για μια ναι. εκδρομή και πηγαίναμε. Και δεν μας πείραζε ότι θα οδηγούσαμε μια ναι. ώρα, ας πούμε, να πάμε και μια ώρα να έρθουμε πίσω. Ενώ τώρα, εντάξει, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο με ένα παιδάκι να πρέπει πας. Να το οργανώσεις. Πρέπει να το οργανώσεις. Που όσες φορές είχαμε πάει μέχρι τώρα εκτός πόλεως ή να πάμε κάποια εκδρομή που θα ήταν ολοήμερη, σίγουρα πας με 2-3 τσάντες για να μάθουν πράγματα. Διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές αντιδράσεις. Άρα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δεχτικός και ευέλικτος στο να κατεβεί στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Ξεκινάς και προσπαθείς να βρεις την αιτία του γιατί κλαίει. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου όντως υπάρχει στρες και άγχος της αλλαγής από το σπίτι ή στο σχολείο. Όμως υπάρχει τις πλήστες φορές εμπειρικά μιλώ πάντα ότι είναι καθαρά χειριστικό. Εφόσον ξέρει ότι το κλάμα καταρχήν είναι το όπλο τους μπροστά στους γονείς, άρα και ήδη χρησιμοποιούν το όπως ώστε για να γίνει το δικό τους, είτε να μείνουν στο σπίτι, είτε να πάνε στη γιαγιά, είτε να πάνε σε ένα παιχνιδιότοπο. Άρα εκεί ο εκπαιδευτικός έρχεται να βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει. Εάν όντως πάρει αρκετό χρονικό διάστημα να εντοπίσουμε στρες και άγχος, τότε συζητούμε με τους γονείς στο τι πρέπει να κάνουμε, ίσως η προσαρμογή έγινε λάθος, ίσως βιαστήκαμε και να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή, αν τώρα γίνεται χειριστικό. Το παιδάκι στα 5-10 λεπτά είναι εντάξει με την δασκάλα του, τότε απλά παίζουμε συσταγωγικά λίγο μπελόν και προσπαθούμε με άλλες μεθόδους να το αποσπάσουμε την προσοχή. Αποδεδειγμένα είναι η αδυναμία κάθε εκπαιδευτικού σε έναν ζωηρό παιδάκι. Μπορεί να νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω αυτή τη στιγμή, αλλά ένα παιδάκι ζωηρό συνεχώς σας μαθαίνει καινούργια πράγματα, καινούργιες αντιδράσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Συνέχεια σας έχει σε εισαγωγικά στην πρίζα, δεν βαριέστε μαζί του. Πάντα θα σας δώσει μια απάντηση την οποία δεν περιμένετε, άρα προσαρμόζεσαι ξανά στις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού. Δηλαδή, αν θέλει πιο πολύ παιχνίδι, πιο αυξημένη ένταση της φωνής, είτε να θυμώσουμε κάποτε το παίρνουν είτε αρνητικών είτε θετικών, το χαμόγελο, το πείραγμα, τα τεχνάσματα, όλα με μέτρον, λειτουργούν θετικά. Αλλά όταν επέμβει κάποιος άλλος όσον αφορά με τα τεχνάσματα, τα καλοπιάσματα και ξεφύγει λίγο ο έλεγχος, τότε μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά, να δώσουμε θάρρος για κάτι που πρέπει να το σταματήσουμε είτε να μείνουμε στο συγκεκριμένο επίπεδο που συμβαίνει της κατάστασης αυτής. Την ώρα τούτο και του πώς ήσουν. Θυμάσαι πράγματα, ήσουν αγχωμένη, φοβήθηκες, πώς το βίωσες? Ήταν την ώρα που είχαμε πάει στην κλινική και μου είχαν βάλει και τους ορούς και περιμένα τους πόνους να έρθουν, ήταν εκεί που κατάλαβα, okay, oh, τώρα this is real, λέω ότι okay, θα γεννήσουμε. Θυμάμαι ότι φοβόμουν σίγουρα στην αρχή, γιατί όταν είσαι και καινούρια μητέρα, σου λένε για τους πόνους που θα έρθουν και δεν ξέρεις τι είναι αυτή. Τι είναι. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά, κάποιες φίλες μου λέγανε είναι σαν τους πόνους της περίοδου, αλλά λίγο πιο έντονους. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ευχαριστώ που μου το είπετε έτσι. Θυμάμαι όταν. Γιατί λένε ότι όταν σου βάλουν ορούς και είμαι με πρόκληση γέννα, ναι. ότι είναι πιο έντονη. Δεν ξέρω λοιπόν, αν ισχύει. Ναι, ότι η πόνη είναι πιο έντονη. Θυμάμαι ότι όταν έρχονταν η πόνη και τη λέω τη μέα μου, ω Χριστέ μου, νομίζω θα θέλω επισκληρίδιο. Και μου λέει, αγάπη μου, η πόνη αυτή δεν είναι της γέννας, είναι πριν, είναι πριν. Άρα, αν πονείς πολλά, θα πρέπει να βάλουμε επισκληρίδιο να δεν αντέχεις. Αλλά, το άντεξες. Γέννησες φυσικά. Γέννησα φυσικά, αλλά στο τέλος βάλαμε επισκληρίδιο, γιατί δεν άντεξα. Και είχαμε έτσι λίγο, όχι θέμα, αλλά σε κάποια φάση πέφτανε οι παλμοί. Η δική σου ή του μωρού. Του μωρού. Και θυμάμαι τη γιατρό μου να μου λέει, Κρίστη, σε παρακαλώ, συγκεντρώθου.
θα πρέπει να σπρώξεις, αλλιώς πάμε για κεσαρική. Και όταν άκουσα τη λέξη κεσαρική, γιατί εντάξει, κάθε μητέρα έχει το δικό της δικαίωμα σε τι θέλει να γεννήσει, είτε φυσικά είτε με κεσαρική. Αλλά θυμάμαι, ήθελα πάρα πολλά να γεννήσω φυσικά και όταν άκουσα τη λέξη κεσαρική, δεν ξέρω τι έγινε, ήρθε μια δύναμη από μέσα μου που είπε σπρώξε. Έσπρωξα, θα του τέλος. Ισχύει ότι μόλις γεννηθεί και βγει το μωρό, τα ξεχνάς όλα όταν το πάρεις στην αγκαλιά σου? Ισχύει, ναι. Αν και εμένα μου χάνε τόση αρχαιτά, γιατί είχα πάρει και το επισκληρίδιο και κάτι μου βάλανε και μέσα στο νερό, άρα ήμουν εντελώς χαλαρή. Άρα όταν μου είχαν βάλει την Ελίσια, αλλά θυμάμαι ότι την κοίταξα, ήμουν χαρούμενη, αλλά ήμουν και λίγο αλλού, ήμουν έτσι λίγο πολύ χαλαρή, πολύ ζαλισμένη, ναι. Αλλά την βάλανε πάνω μου, θυμάμαι ότι βγάλαμε αρκετές φωτογραφίες, αλλά μετά την έλεξε και ο παιδίατρος. Αλλά ήταν όλα, ήταν μια γέννα, ήταν ok, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα, καθώς ούτε στην εγκυμοσύνη μου δυσκολεύτηκα, ούτε στη γέννα, απλά το ένα πράγμα θυμάμαι ότι, να μην θα γελάσετε, ότι ο άντρας μου είχε πει σε όλους ότι θα γεννούσαμε μέχρι το μεσημέρι. Και βρεθήκαν όλοι οι συγγενείς, δηλαδή μου φανταστεί οι γονείς μου, οι γονείς του, κάποιοι φίλοι του, αδερφός του, και βρεθήκαν όλοι στην κλινική, στο δωμάτιο μου, η ώρα 11, και εγώ ακόμα, ας πούμε, δεν είχα καν πόνους. Και του λέω, χαρά στο κακό, γιατί τους είπες όλους να έρθουν, λέει, μα αφού είπαμε ότι να γεννήσεις μέχρι το μεσημέρι, λέω, κανένας σας είπε να γεννήσω μέχρι το μεσημέρι. Εσύ το υπολόγισες. Στο τέλος ήταν όλοι μέσα στο δωμάτιο, μας και εμείς ήμασταν κάτω, ας πούμε, κάτω. Ήταν ωραίο που ήρθαν όλοι μαζί, αλλά σε κάποια φάση θέλεις λίγο το χρόνο σου με τον άντρα σου. Εντάξει, είμαστε οικογένειες στην Κύπρο. Νομίζω ότι έτσι χειριζόμαστε όλα τα πράγματα. Όχι, δεν ήταν εννοώ. Απλά ήταν έτσι λίγο. Γιατί είχαμε μπει, ξέρεις, θα ήταν καλό να γεννούσαμε και μετά να έρχονταν όλοι. Έρχονται, απλά επειδή δεν το υπολογίσαμε σωστά, νομίζαμε. Από τη χαρά του, νομίζω. Ταρακουνιούνται οι ισορροπίες στη σχέση του ζευγαριού με τον ερχόμο του παιδιού. Αλλάζουν κάποια πράγματα στη δική σας περίπτωση? Εγώ ήξερα ότι μου το είχε πει και από πριν ο άντρας μου. Μου λέει, θα σε βοηθώ όσο μπορώ. Εντάξει, γιατί και η δική του δουλειά είναι πιο demanding παρά από τη δική μου. Δουλεύει πολύ πιο περισσότερες ώρες από μένα. Να είμαι ειλικρινής, δεν πίστευα ότι θα με βοηθούσε τόσο όσο με βοηθά. Πραγματικά, ξυπνούσε μέχρι το βράδυ για να δώσει γάλα. Στην αρχή που θύλαζα, ξυπνούσε μαζί μου και εγώ του έλεγα, δεν είναι ανάγκη να ξυπνάς, εσύ θα πας δουλειά. Ναι. Εγώ δεν θα πάω δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά μου εμένα, φυσικά. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι ακόμα και μέχρι τώρα, ας πούμε, θα σηκωστεί το πρωί, είναι εκείνος, θα την πάρει, θα της δώσει γάλα. Για πολύ καιρό μόλις γεννήθηκε, την έκανε μπάνιο αυτός το βράδυ. Ναι. Σχόλανε πιο νωρίς για να την κάνει μπάνιο και τώρα κάποτε. Και το πρώτο μπάνιο στην κλινική είναι εκείνος το έκανε. Αλήθεια. Εγώ φοβόμουν να την πάρω, ήταν τόσο μικρή. Που τις πρώτες δύο φορές στην κλινική είναι εκείνος την έκανε, όχι εγώ. Ισχύει. Ως διατροφολόγος, ακούω πάρα πολλές μαμάδες, φίλες μου, που δυσκολεύονται να ταΐσουν τα παιδιά τους, δεν τρώνε το ένα, δεν τρώνε το άλλο, προσπαθούν να τους μάθουν να τρώνε όσπρια, λαχανικά και τα παιδιά δεν το δέχονται. Εσύ πώς μεγαλώνεις την κόρη σου και ποιες σύμβουλες θα έδινες στους γονείς? Κοίταξε, σίγουρα αυτά που είχα μάθει και στο πανεπιστήμιο και στην πρακτική μου, δηλαδή ότι βλέπεις τη θεωρία δεν μπορείς να το κάνεις στην πράξη, και αυτό είναι σίγουρο. θυμάμαι ότι όταν ήταν να ενταξούμε τη στερεά τροφή στη διατροφή της Ελίσιας, είχα μιλήσει και με τον παιδίατρο και αυτός ήταν κάπως, δηλαδή πήγαμε από κρεμούλες, ας πούμε, μου λέει, δώσ' της ό,τι θέλεις. Δηλαδή το να λες μιας νέας μητέρας, δώσ' της ό,τι θέλεις, είσαι κάπως ok, από πού να ξεκινήσω? Τι ήταν το πρώτο που της έδωσες, θυμάσαι? Είχαμε κάνει αυτό που το θεωρούσα και εγώ σωστό. Ανεβάζαμε ένα λαχανικό, ξεκινήσαμε π.χ. με κοτόπουλο και βάζαμε ένα λαχανικό κάθε μέρα, μέχρι να δούμε αν είχε κάποια αλλεργία. Ναι. Μετά σιγά σιγά έβαζα λίγο απ' όλα και στην αρχή, επειδή ήταν και όλα πουρέ που τα κάναμε, βάζαμε διάφορα λαχανικά μέσα, με το κρέας. Μετά ενταξαμε, της είχα δώσει. Εγώ πιστεύω, γιατί το κάναμε και στο πανεπιστήμιο και επειδή είχα κάνει και το θήσεις μου πάνω στους παράγοντες στην ανάπτυξη ενός παιδιού. Και το ένα πράγμα, ας πούμε, που θεωρώ εγώ είναι καλό να εντάξεις όσα πιο πολλά φαγητά μπορείς από την αρχή, έτσι ώστε να τα μάθει το μωρό και επίσης να δεις αν υπάρχουν κάποιες αλλεργίες. Δηλαδή κάποιοι γονείς δεν θέλουν να δώσουν ξηρούς καρπούς στην αρχή.
Αλλά είναι καλό π.χ. να τους αλέσεις, να τους βάλεις ίσως μέσα στην κρεμούλα ή μέσα στη βρώμη μαζί με το φρούτο στην αρχή. Εγώ έτσι έκανα και είχα δει ότι δεν είχε κάποια αλλεργία. Και το ψάρι είναι έντεξα πολύ νωρίς στη διατροφή, ενώ έχει κάποιες μαμάδες που το φοβούνται, το φοβούνται γιατί είναι πολλές αλλεργίες. Το αυγό, ας πούμε, το αυγό είναι σίγουρο ότι καλύτερο λένε μετά από ενός χρονού, το ίδιο ισχύει και με το μέλι. Ξέρω πολλές φίλες μου που τα είχαν εντάξει πολύ πιο νωρίς, δεν είχε πάθει κάτι το μωρό, αλλά εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποια guidelines τα οποία πρέπει να ακολουθούμε. Ναι, κάποιες γραμμές που καλό είναι να... Σαν διαιτολόγοι, ναι. Εντάξει, σίγουρα σαν το μέλι και το αυγό θα έλεγα σίγουρα μετά από ενός χρόνου, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τα δίνουν και πιο νωρίς. Είναι εύκολη η αλήθεια στο φαγητό της? Ήταν πιο εύκολη όταν ήταν πιο μικρή, τώρα ναι. Όχι τόσο. Υπάρχουν και διάφορες θεωρίες, ξέχασα να το φέρω πριν. Έχει κάτι που ονομάζεται baby led weaning, το οποίο από την αρχή που θα είσαι αξιοστερή αντροφή, τα κόβουν σε κομματάκια, αλλά μικρά. Θα βράζουν καρότον ή πατάτα, τα βράζουν αρκετά, τα κόβουν σε μικρά και αφήνουν το μωρό από μόνο του να λένε. Υπάρχουν διάφορες σχολές. Ναι. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είναι πολύ καλό αυτό γιατί μπορεί το παιδάκι να, πώς λέμε, να κάνει choke. Ναι, 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 να του σταθεί. Να του σταθεί, ναι. Ναι. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να τα κάνεις πουρέ. Άρα, νομίζω υπάρχουν διάφορες σχόλες. Κάποτε εξαρτάται και πολύ από τον παιδίατρο. Και εγώ θα σου έλεγα ίσως και από το ίδιο το παιδί. Μπορεί... Και από το ίδιο το παιδί, ναι. Γιατί σαν εγώ είχα δοκιμάσει λίγο αυτό το baby led weaning και την έβλεπα ότι δεν. Δηλαδή που τη τα έβαζα, απλά τα έβλεπε. Μπορεί να τα αγγίγιζε λίγο, αλλά δεν ήθελε να φάει. Δεν ήθελε να φάει κάτι. Ενώ αν τη τα κάναμε πουρέ, τα έτρωγε μια χαρά. Εξαρτάται κάποια γυναίκα και το τι απορίες και τι θέλει να συζητήσει με τον παιδίατρο της. Συνήθως οι περισσότερες στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης αρχίζουν και την έρευνα για τον παιδίατρο. Μπορεί να πάρουν συστάσεις από φίλους γνωστούς, μπορεί από τον γυναικολόγο τους και τα λόγους επιλέγουν. Έχει γυναίκες που ακόμα και στην ώρα του τοκετού, όταν πάνε μέσα, μπορεί να μην έχουν διαλέξει ακόμα και να κληθεί κάποιος παιδίατρος στον τοκετό. Η πλειοψηφία όμως στο τρίτο τρίμηνο. Σίγουρα προτιμότερο κατηδίαν. Ο λόγος είναι ότι με τον παιδίατρο πρέπει να έχει μία. Θα τον ακολουθεί για τα επόμενα 18 χρόνια καλώς έχω των πραγμάτων, οπότε πρέπει να ταιριάξουν. Και πολλά παίρνεις και από την εξωληπτική επικοινωνία. Δηλαδή, πέρα από το τι θα σου πει, θα καταλάβεις από την θετικότητά του, τη στάση του, το χαμόγελό του, θα δεις πώς θα ταιριάξεις με τον συγκεκριμένο παιδίατρο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν συγκεκριτήκες, όπως για παράδειγμα στην επιδημία του κορονοϊού, που οι περισσότερες επικοινωνίες γνωρίζουν τηλεφωνικά. Εξαρτάται τι ψάχνουμε στον παιδίατρο. Ο καλύτερος παιδίατρος για κάποιον μπορεί να είναι ο χειρότερος για κάποιον άλλον. Σίγουρα η επιστημονική επάρκεια μετράει, οπότε είναι αυτό που ψάχνουν όλοι. Αλλά έχει σημασία ποιος ταιριάζει καλύτερα σε εμάς, αν είναι προσβάσιμος, αν νιώθουμε άνετα μαζί του. Και οπότε θα ακούσουμε όλες τις απόψεις και θα δούμε τι ταιριάζει πιο καλά σε εμάς. Συνήθως η πρώτη γνωριμία κατευθύνεται και από τον παιδίατρο, οπότε εν τέλει πολλές από τις ερωτήσεις μας τις καλύπτει. Αυτό που συνήθως καλύπτει είναι ποιος είναι ο ρόλος του παιδιάτρου στον τοκετό, τι συμβαίνει αν ένα μωράκι χρειάζεται κάποια επιπλέον βοήθεια μετά τον τοκετό, ποιες διαδικασίες ακολουθούνται, τι αναλύσεις γίνονται, πώς γίνεται η παρακολούθηση στην κλινική, πώς γίνεται η παρακολούθηση μετά στο ιατρείο, αν υπάρχουν κάποια εμβόλια που είναι καλό να κάνουν οι γονείς όταν περιμένουν μωράκι, και το πλάνο εμβολιασμού αργότερα. Συνήθως μιλάμε λιγάκι για το θυλασμό. Συζητάμε για την φύλαξη γλαστοκυτάρων, του παραπληκτικού αίματος και μετά λέμε οποιασδήποτε άλλες απορίες. Οι απορίες συνήθως που απευθύνουν οι γονείς σε εμάς έχουν να κάνουν με την φροντίδα του μωρού μετά, κυρίως με το πώς πρέπει να διαμορφώσουν το χώρο που περιμένουν το μωράκι, ανάλογα με τις συνθήκες, αν έχει μόνο σε καλοκαίρι, τι θερμοκρασία πρέπει να έχει το δωμάτιο. Μετά μας ρωτάνε αρκετά πράγματα για τις αγορές που κάνουν, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με θέματα ασφάλειας του μωρού, με το καθισματάκι αυτοκινήτου, με το κρεβατάκι του, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες αυτά τα δύο. Και πάνω κάτω εκεί κυμαίνεται η πρώτη συνάντηση. Αυτά που αναφέραμε, δηλαδή τις θέματα κυρίως ασφάλειας, στοιχεία επικοινωνίας, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και τι γίνεται σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει την ημέρα του τοκετού.
Ποιες συμβουλές θα έδινες στους γονείς για το πώς να αντιμετωπίζουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες που καμιά φορά μπορεί κρυφά να πάνε να δώσουν μια σοκολάτα ή κάτι που οι γονείς θα απαγορεύσουν? Ναι, κοίταξε, αυτό που μου λες είναι πολύ αστείο, γιατί θυμάμαι το περασμένο Σάββατο, την είδα τη μητέρα μου, επειδή μου την προσέχει το Σάββατο, τη βλέπω τη μητέρα μου να έχει κάτι γιαουρτάκια σοκολατένια και της λέω, αυτά ποιο είναι? Είναι της Ελίσιας. Η Ελίσια δεν τρώει αυτά τα πράγματα. Λέει, ό,τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι, μένει σε αυτό το σπίτι. Δεν θέλει να και το ξέρει η μπαμπά. Λέω, εντάξει, άντε, μια φορά δεν πειράζει. Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ του παν μέτρων αριστών. Γιατί και εγώ τη δίνω κάτι για ουρτάκια. Τα τρώγαμε και εμεί που είμαστε πιο μικροί, που έχουν κάτι σαν μπαλίτσα από πάνω. Τα τρώω, αλλά δεν τη το δίνω κάθε μέρα. Σπέδε, δηλαδή, τη κάνω σμούδι με φρούτα ή γιαούρτι, να πούμε, με φρούτα. Μπορεί κάποτε αν είμαι έξω. Δηλαδή, θα ήθελα να μάθει κάποια πράγματα, γιατί σίγουρα δεν μπορείς να σε πάντα με ένα blender ή να... Ναι, σαν η δική μου ακόμα δεν τρώει φρούτα, αν της τα κόβω, για παράδειγμα. Άρα, αν έχω γιαουρτάκι είναι έτοιμο, είναι πιο εύκολο να είμαι κάπου να της το δώσω. Ναι. Σίγουρα αυτά έχουν και πιο πολύ ζάχαρη μέσα, αλλά θεωρώ ότι αν είναι κάτι που αν δίνεις μπισκότα συνέχεια ή cakes ή γιαουρτάκια που είναι με ζάχαρη, αν είναι επί καθημερινής βάσης, σίγουρα δεν είναι καλό. Αλλά αν είναι μια φορά κάθε τόσο, δεν πειράζει. Το... Φτάνει αν η διατροφή της είναι από διάφορες ομάδες τροφίμων και το παιδί παίρνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Τώρα, αν δίνεις κάτι μια φορά κάθε τόσο, δεν είναι οκ. Okay. Δική μου, εγώ έτσι το θεωρώ. Κρίστη μου, κλείνοντας, θα ήθελα να έτσι τη γνώμη σου και λόγω δουλειάς. Βλέπουμε πάρα πολλές γυναίκες να έχουν το άγχος ότι πρέπει αμέσως να χάσουν τα κιλά της εγκυμοσύνης. Είναι υγιές για το σώμα της γυναίκας, είναι και για την ψυχολογία της, γιατί έχεις τόσες αλλαγές να διαχειριστείς, ένα νέο μέλος στην οικογένεια και η κοινωνία πολλές φορές σου επιβάλλει ότι πρέπει αμέσως να εξαφανιστούν και τα κιλά. Η αλήθεια, δεν ξέρω, επειδή ήταν εμένα και λόγω επαγγέλματος, γιατί ασχολούμαι με το modeling πριν, έκανα και λίγες δουλειές πριν να μείνω έγκυος, παρόλο που έκανα και τη δουλειά μου μόνο με το γραφείο μου. Απλά νιώθα μετά όταν είχα γεννήσει, γιατί όπου πήγαινα με ρωτούσανε πόσα κιλά έβαλες στην εγκυμοσύνη σου, πόσα έχασες, πόσα σου έμειναν. Δεν υπήρχαν στιγμές που εκνευρίζεσαι. Ναι, εκνευρίζεσαι πάρα πολύ, γιατί εκτός από τα όλα που έχεις να διαχειριστείς σαν καινούργια μητέρα, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αφού τις πρώτες 40 μέρες δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική, αφού δεν σου το επιτρέπει ο γιατρός. Άρα είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθείς και με αυτό στην αρχή. Αν και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, αν έχεις κάποια, που όλες νομίζω έχουμε κάποια έξτρα κιλά μετά που γεννούμε, είναι καλό να τα χάσεις με το που γεννάς, γιατί μετά όσον το αφήνεις, μετά ίσως να μην φύγουν ποτέ. Δηλαδή το βλέπω και με πολλές πελάτησες μου που έρχονται στο γραφείο, που έρχονται με κάποια κιλά που τα είχαν από την εγκυμοσύνη τους και μπορεί το παιδί τους να είναι και 4 χρονών. Περνά ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα. Ο χρόνος κυλάει, περνά πάρα πολλά γρήγορα. Αλλά μια συμβουλή που θα έδινα εγώ είναι, ίσως μετά από τον πρώτο μήνα ή και από τον δεύτερο μήνα, θα ήταν καλό να μπει σε μια ρουτίνα ή σε ένα πρόγραμμα διατροφής μια καινούργια μητέρα, για να νιώσει και η ίδια καλά. Γιατί νομίζω όταν κάνεις και μια καλή διατροφή, αν είσαι και σε πρόγραμμα, θα το δουν και καινούργιες μητέρες, μπορεί να συμφωνήσουν και μαμάδες που μας βλέπουν τώρα, ότι αν είσαι σε πρόγραμμα, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι όμως ότι υπήρχε πολύ πίεση μετά. Είχα χάσει κάποια κιλά, μετά είχα βάλει κάποια στην αρχή και μετά, μέσα στον κορονοϊό, θυμάμαι, επειδή είχα αυτόν τον χρόνο απλά να κοιτάξω, να τα δω έτσι όλα από την αρχή, λέω, okay, πρέπει να βρω χρόνο για τον εαυτό μου. Δηλαδή, από την μέρα που είχαμε γεννήσει την Ελίσια, απλά ένιωθα ότι... Όλα περιστρέφονταν γύρω από την Ελίσια. Ήταν όλα γύρω από την Ελίσια. Προσπαθούσα, ξέρεις, να είμαι καλή γυναίκα, καλή μητέρα, καλή, πώς το λέμε ακόμα, και στις δουλειές του σπιτιού, στη δουλειά μου, στο επάγγελμα μου. Και όταν ήρθε ο κορονοϊός, λέω, okay, έχω κάποιο χρόνο για τον εαυτό μου. Πρέπει, τώρα ήταν σαν wake-up call all, και θυμάμαι, κάναμε διατροφή, αντί να κάνουμε cake, όπως κάνανε οι υπόλοιποι με τον άντρα μου, μας γύρισε λίγο διαφορετικά, ενώ προσέχαμε ακόμη περισσότερο. Εκείνη τη μια φορά που δικαιωμάσουν να πηγαίνουμε περπάτημα, πηγαίναμε καθημερινώς και μας βοήθησε πάρα πολύ και μέχρι τώρα, ενώ το συνεχίζουμε αυτό και νιώθω ότι και εγώ ότι είμαι πολύ πιο καλά ψυχολογικά. Και μου το λέγει και πάντα και ο γιατρός μου, μου λέει,
μην σταμάτα να λες για τα κιλά σου. Σταμάτα να λες για τα κιλά σου. Το σώμα σου θέλει 9 μήνες να επανέλθει. Μπορεί να πάρει και ένα χρόνο. Ναι. Και πάντα θυμάμαι που είχα ένα μήνα μετά για να με ξαναδεί και τη λέω: καλά, είναι 9 μήνες. Μα έχει κάποιες κοπέλες, τη λέω ναι. Στο Instagram, ας πούμε, που βλέπω. Έχει κοπέλες, σίγουρα δεν είναι ναι. Πραγματικό ενώ αυτά που βλέπω. Αλλά τη λέω τη γιατρού μου: καλά, πώς γίνεται κάποιες να γεννούν μετά από 2 μήνες και να είναι. Και να φαίνονται ναι, ακόμη καλύτερες. Ναι, μου λέει αυτές να μην τις βλέπεις. Λέει. Το σώμα θέλει 9 μήνες με ένα χρόνο να ξαναπανέλθει και είχε απόλυτο δίκαιο. Μπορώ να σου πω ότι όταν η Ελίσια ήταν γύρω στους 10 με 11 μήνες, έκανα διατροφή, αλλά ένιωθα ότι οι ορμόνες, δηλαδή επειδή κάποιες ορμόνες όταν είναι στα ύψη, έχει κάποιες ορμόνες που δεν σε αφήνουν να χάσεις βάρος. Ναι. Και θυμάμαι ότι στον 10-11 μήνα που ήταν 10-11 μηνών η Ελίσια. Συνέχιζα να έκανα διατροφή που ήταν ο κορονοϊός και μετά έχανα τα κιλά. Άρα ήταν καθαρά θέμα ορμονικό. Ναι, ήταν να περάσει αυτό ο χρόνος που. Άρα αυτό το πράγμα όμως πρέπει. Δεν λέω ότι πρέπει να το φταίξουμε στις ορμόνες, ότι δεν χάνουμε βάρος μετά την εγκυμοσύνη. Απλά είναι καλό να το έχει υπόψη της μια μητέρα. Για να μην αγχώνεται. Για να μην αγχώνεται τόσο πολύ. Mm-hmm. Χριστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι έδωσες πολύ χρήσιμες συμβουλές στις μαμάδες και είναι ωραίο να το ακούμε. Και από έναν ειδικό, αλλά και από μία μανούλα η οποία τα έχει περάσει. Γιατί είναι διαφορετικό να απλά να τα λες και διαφορετικά να τα βιώνεις. Σίγουρα, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλες εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Εύχομαι κάτι να μάθατε, κάπως να σας βοηθήσαμε, με κάτι να χαμογελάσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Department stores.